Δεν είπα τίποτα. Εγώ ότι είπα ο Τσαρούχης είπα. Αλλά κοιτάξτε. Έχω εδώ προχθές από την Αυγή, αλίευσα το εξής. Αλίευσα το εξής από την Αυγή στις 6 του μήνα, το οποίο το έχω κρατήσει κάποια στιγμή να το έλεγα. Αυτή η ιστορία της αξιοπιστίας της κυβέρνησης. Εγώ την αμφισβητώ 1000%. Δεν υπάρχει αξιοπιστία στην κυβέρνηση. Και για του λόγου του αληθές σας διαβάζω το εξής. Έχουν πει τουλάχιστον 10 φορές μέχρι τώρα ότι αυτά τα μέτρα που παίρνουμε είναι τα τελευταία μέτρα. Και λέω συγκεκριμένα. 31 Αυγούστου του 12 και 8 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 12, ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς επαναλάμβανε συνεχώς στην ομιλία του ότι αυτά είναι τα τελευταία μέτρα που παίρνουμε. Και στις 8 Δεκεμβρίου 12 και τότε και ο κύριος Βενιζέλος επαναλάμβανε να νιώσει ο Έλληνας πολίτης ασφαλής, να συνειδητοποιήσει και να πιστέψει ότι αυτά τα μέτρα, τα δύσκολα, τα βαριά, είναι τα τελευταία και θα είναι τα τελευταία. Δηλαδή από το 12, από το 12, εγώ τα λέω στα εισαγωγικά, τα έχω πει εγώ αυτά. Λοιπόν, από το 12 μας λέγανε ότι τα τελευταία μέτρα. Μέτρα που κατάφερε. Τι θέλω να πω, κύριε Καργούνη, και δεν υπάρχει θέμα να διαφωνούμε, τη γνώμη μου λέω. Τι θέλω να πω. Η πολιτική που εφαρμόζουν ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αυτός ο ακραίος, ο ακρότατος, ο ολοκληρωτικός νεοφιλελευθερισμός, που είναι και πέρα και πάνω από αυτό που εφαρμοζόταν τα προηγούμενα 25 χρόνια, είναι μια πολιτική λιτότητα, σκληρή, περιοριστικά μέτρα, που έχει σαν στόχο την ύφεση. Δεν είναι μια πολιτική για 4-5 χρόνια να τους τριμώξουμε, να εξυγειάνουμε, και ναι, μετά να ξαναγυρίσει η ανάπτυξη, να αρχίσουν να παίρνουν μισθούς, να ξαναγυρίσει ο πληθωρισμός. Δεν πρόκειται περί αυτού. Είναι μια πολιτική λιτότητας ηφεσιακής. Δηλαδή η ύφεση είναι σκοπός. Πώς έχουμε στο ποδόσφαιρο μια ομάδα. Να σου πω αμέσως, Δημήτρη. Θέλουμε να τυρανούμε τον κόσμο. Κύριε Καπουράκη, όχι κύριε. Γιατί πρέπει να το ερμηνεύσουμε αυτό. Γιατί είναι πολύ σωστό. Γιατί είναι σαν να έχουμε μια ομάδα. Θα το πω αυτό. Θέλουμε να τυρανούμε τον κόσμο. Τι ηφεσιακή. Καταρχήν, σαν αποτέλεσμα, μέσα σε 4 χρόνια. Όχι, το αποτέλεσμα αυτό είναι άλλο αυτό το σκοπός. Για την πρόθεση λέμε. Το αποτέλεσμα ισχύει. Έχεις δίκιο. Η πρόθεση είναι το εξής. Η πρόθεση είναι το εξής. Το αποτέλεσμα το δούμε. Το ευρωπαϊκό. Θα αναγκαστούμε να κάνουμε λίγο να πούμε μια κουβέντα παραπάνω. Το ευρωπαϊκό κεφάλαιο σε συνθήκες πλέον όχι εθνικού κράτους που υπήρχε ο προστατευτισμός, ούτε καν μεγάλων ενωτήτων. Ευρωπαϊκή Ένωση, Κίνα, Ρωσία, Αμερική ξεχωριστά. Σε συνθήκες ενιαίου οικονομικού στάτους, δηλαδή παγκοσμιοποίηση οικονομικής. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ του κεφαλαίου σε παγκόσμια κλίμακα. Οι Ευρωπαίοι απέναντι στο κινέζικο κεφάλαιο, το ευρωπαϊκό κεφάλαιο ενώ γενικά, το ευρωπαϊκό κεφάλαιο με προεξάρχον το γερμανικό, απέναντι στο κινέζικο, το ρώσικο κλπ. Το αμερικάνικο βρίσκονται σε μια μειονεκτική θέση, διότι όπως το βλέπει το κεφάλαιο, έτσι, διότι στην Ευρώπη υπάρχει ένα κόστος εργασίας βγαλμένο μέσα από αγώνες και θυσίες κλπ. Και έτσι λένε, αυτό δεν πάει, σου λέει. Πρέπει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστική. Πρέπει να το ερμηνεύσουμε. Προσπαθώ να το ολοκληρώσω. Αφού είναι έτσι αυτό. Δημήτρη, ένα λεπτό. Γιατί πριν 10 χρόνια μοιράζανε. Να σου πω γιατί. Μα είναι σαφές αυτό. Ότι πριν από 10 χρόνια. Είναι πολύ ωραία που μπαίνουμε σε αυτές τις κουβέντες. Πριν από 10 χρόνια δεν υπήρξε όπως υπήρξε το 2007-2008 ο εξής μηχανισμός. Σε συνθήκες νεοφιλελευθερισμού, δηλαδή χαμηλής αγοραστικής δύναμης των εργαζόμενων, το κεφάλαιο παράγει. Και η αγοραστική δύναμη είναι τέτοια που δεν μπορεί να απορροφήσει την παραγωγή. Έχουμε αυτό που λένε κρίση περισσόρευσης. Για να μπορέσουν τότε να απορροφήσουν το παραγόμενο προϊόν που δεν μπορούσε η τότε αγοραστική δύναμη, τι μπήκε στη ζωή μας. Το δάνειο. Η κατανάλωση δια των δανείων. Μάλιστα. Έτσι μπήκε το δάνειο. Ωραία. Και το δάνειο στη ζωή μας. Αλλά αυτό δεν ανταποκρινόταν σε μια πραγματική οικονομία παραγωγή προϊόντων, αλλά ήταν μια εντελώς φούσκα η οποία κάποια στιγμή με ξεκίνημα από τις ΗΠΑ. Ναι, δεν ήταν μόνο για τη χώρα μας. Έσκασε, προφανώς δεν είναι. Έσκασε και μετεφέρθη στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, επειδή υπήρχαν και άλλα φαινόμενα του πώς λειτουργούσε το κράτος του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας, διεφθαρμένο, σπάταλο, πελατειακό κλπ. Τα φαινόμενα αυτά εκδηλώθηκαν με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Και είπε το σύστημα, να το πω έτσι λιγάκι, που το καταλαβαίνει ο κόσμος, το σύστημα, επειδή πρέπει συνολικά στην Ευρώπη, με προεξάρχοντα τον Νότο, να πάμε σε μια πολιτική σκληρής λιτότητας ηφεσιακής, θα χρησιμοποιήσουμε την Ελλάδα
Ναι. Ως πειραματόζω, επειδή τα μεγέθη ωραία. Είναι πολύ πιο βολικά για μας. Κατανοητό. Περί αυτού πρόκειται. Κατανοητό. Περί αυτού πρόκειται. Συγγνώμη που πολυλόγησα. Όχι, όχι, αλλά, όχι. Ωραία, ωραία, ενδιαφέροντα. Λέμε τελικά. Είναι κακοί άνθρωποι. Και ένα μαθηματάκι μαρξισμού. Είναι κακοί άνθρωποι. Και ένα μαθηματάκι θεωρητική προσέγγιση. Μα δεν είναι θεωρητική, είναι πολύ πρακτική. Πάρα πολύ πρακτική. Διότι δεν μπορώ να φανταστώ έναν πράγμα. Δεν έχω ακούσει ούτε μία πηγή που θα βρείτε τα χρήματα. Ακριβώς. Λοιπόν, δύο είναι. Έχω ακούσει δύο δηλώσεις. Μετά στο επόμενο ερώτημα. Κύριε Πιερακάκη, δεν θέλει ο κ. Μπαλάβας να σας πάρει το χρόνο. Δεν θέλει. Παρακαλώ, κύριε Πιερακάκη. Νομίζω ότι έχει καλή νόημα. Θα πω μετά για τα χρήματα. Που είναι η επόμενη. Μας τα έχει πει ο κύριος Σταθάκης. Έτσι, έτσι. Θα σας πω εγώ. Και ο κύριος Σταθάκης. Παρακαλώ. Πράγματι, στη χώρα συνέβη μια ύφεση 25%. Αυτό που λέμε. Δηλαδή, ήταν αντίστοιχη με το μεγάλο κράχ του 1929 στην Αμερική. Ανέφερε και ο κ. Μπαλάφα στη μεταπολεμική Γερμανία. Πράγματι, αυτό που συνέβη στη Γερμανία μετά τον πόλεμο δεν συνέβη σε εμάς εδώ πέρα. Δηλαδή, η Γερμανία δεν μας επεφύλασε την ίδια αντιμετώπιση. Θα μπορούσε να είχε συμβεί. Αυτό που θα μπορούσε να έχει συμβεί στην Ελλάδα θα ήταν ένα μεγάλο πρόγραμμα, πολύ μεγαλύτερο πρόγραμμα, στο οποίο να μην βυθιζόταν η χώρα σε ύφεση 25%. Για να είχε συμβεί αυτό, έπρεπε να έχει εκείνο τον εταίρο, ο οποίο θα ερχόταν και θα σου έλεγε πάρε τα δάνεια για 10 χρόνια. Αυτό δεν συνέβη στην Ελλάδα, διότι δεν υπήρξε η διάθεση. Όπω συνέβη στην Ελλάδα. Του διέγραψαν οι σύμμαχοι κατά 62% τα χρέη. Απλά δεν μπορούσε. Η άποψή μα εκεί που διαφοροποιούμεθα είναι στο ότι δεν μπορούσε η Ελλάδα να επιβάλλει μονομερό στην καλύτερη αντιμετώπιση. Εκεί διαφωνούμε. Αλλά από την άλλη, ότι δεν μα την επιφύλασαν. Δεν μας την επιφύλασαν. Τώρα, τι μπορεί να γίνει τώρα, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Το Ευρωκοινοβούλιο ορίζει και το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας. Αν δείτε τι έγινε στην Αμερική, γιατί αυτοί που μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ μιλάνε για δραχμή, εγώ σέβομαι όλες τις απόψεις και να τις συζητήσουμε. Λένε πως έχουμε σκληρή νομισματική πολιτική στην Κεντρική Τράπεζα. Δεν τυπώνει χρήμα. Σκληρό νόμισμα. Ναι. Μπορεί στην Αμερική και στην Ιαπωνία.